ήρθατε στη ζωντανή κάλυψη του πολυαναμενόμενου αγώνα. Αν και ελπίζαμε να είναι όλα τέλεια, μια λεπτομέρεια μας τα χαλάει. Ο καιρός. Από τα δελτία καιρού δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε αν θα βρέξει ούτε και από κάποια σύννεφα που έχει εδώ γύρω. Γι' αυτό που είμαστε σίγουροι είναι ότι οι δύο ομάδες, ανεξαρτήτως καιρού, θα κοιτάξουν να προσφέρουν καλό θέαμα. Και ας ελπίσουμε και πολλά γκολ. Το στάδιο αυτό, που είναι αμφιθεατρικά χτισμένο, σίγουρα προσφέρεται για μεγάλα παιχνίδια. Ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει, για όσους δεν τον πρόσεξαν βέβαια. Σίλβα. Θα κάνει τη μακρινή παλιά. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Είναι καλό το κατεβασμά του από τα δεξιά. Για να δούμε. Θα το εκμεταλλευτούν κάπως. Η πάσα αυτή τελικά ήταν χωρίς παραλήπη. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Μπρουμά. Και από μακρύ. Σφυρίζει ο ρέφερι. Είναι φάουλ. Ανακτά και πάλι την μπάλα. Ο Νταβίτ Σίλβα με την μπάλα. Πιάνει ένα σουτ. Μπράβο του. Από το τίποτα κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρία. Αυτό ήταν το τέλειο παράδειγμα για το πώς μετατρέπεις μια άμυνα σε επίθεση. Αν ήταν και λίγο πιο προσεκτικός στο σουτ, τώρα ακόμα θα πανηγύριζαν. Μαρόνε. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Μαρόνε. Δεν κατάφερε να περάσει την παλιά που ήθελε. Καλή η σκέψη του. Τώρα στην εκτέλεση βέβαια κάπου στράβωσε το πράγμα. Ίσως να μην εκτίμησε καλά την απόσταση. Αυτός ο παίχτης είναι μεγάλη ψυχή. Δεν διστάζει να τα βάλει με όποιον βρει μπροστά του. Μαζιέλο. Προχωράει μόνος του. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Στέλνει την μπάλα προς τα μέσα. Σίλβα. Μαζιέλο. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Πολύ έξυπνη η ενέργειά του. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια. Με χώρο μπροστά του. Μάλλον εδώ πήγε να τη σκαπνά. Να και το σουτ τώρα. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Λίγο ήθελε και τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά τώρα. Για να είμαστε δίκαιοι εδώ, και ο αμυνόμενος έκανε φοβερή προσπάθεια, γλιτώνοντας ίσως και γκολ με αυτό το πολύ αποτελεσματικό τάκλιν. Ρόουζ, Ντάνι Ρόουζ, προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στο πλάγιο. Θα ψάξει το γκολ. Δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Πολύ καλή η έμπνευσή του, όχι όμως και το τελείωμά του. Είχε άριστη τοποθέτηση γιατί έμεινε καλυμμένος από τον αμυντικό και την τελευταία στιγμή ξεπετάχτηκε. Και ξεκινάμε πάλι με το δίκτυο σκορ στο 1-0. Αυτό σίγουρα θα τους απαλλάξει από το άγχος, αλλά δεν πρέπει να χαλαρώσουν κιόλας. Ξέρουμε άλλωστε πόσο απρόβλεπτο είναι το ποδόσφαιρο. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ευκαιρία με καλές προποθέσεις από το σου. Αζίζ κάνει τη μακρινή παλιά. Αραούχο γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Μαρόνε θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Σάντσες κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλεί στο τέρμα του.
Τον βγάζει σε πόλη, σουτάρει. Και πάλι στάθηκαν άτυχοι εδώ. Πάντως το momentum είναι υπέρ του τώρα. Επόμενες ευκαιρίες για γκολ. Αναρωτιέμαι βέβαια πότε αυτή η ομάδα θα καταφέρει να γίνει πιο ουσιαστική. Να εξαργυρώσει δηλαδή κάποια ευκαιρία. Βρούμα. Σίλβα. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Τη στέλνει στο δεύτερο δοκάρι. Για λίγα χιλιοστά θα ήταν τέλεια αυτή η σέντα. Συνέχεια με πλάγιο. Αζίζ. Καλή σκέψη του εδώ. Καλό διώξιμο. Σίλβα. Σαν να συγκρούονται με τείχο είναι. Δίνει μία μακρινή παλιά μπροστά. Η Watford χειρίστηκε σωστά αυτό τον κίνδυνο. Να δούμε όμως αν θα βγάλει και κάτι από αυτό. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Σηκώθηκε το σημαίακι εδώ. Οριακά πάντως μάλλον ήταν offside. Μπρούμα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Έχει γίνει φάουλ. Σωστή είναι η απόφαση. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Τελευταίο σμίριγμα του πρώτου μέρου. Είναι μεγάλο σκορ που μπορεί να φέρει. Απογοητευτική απόδοση. Φαίνεται να μην έχουν όρεξη, ειδικά μπροστά. Δεν θα μου προκαλέσει έκπληξη να δούμε αλλαγές στο επιθετικό σχήμα. Ξανά πίσω στις θέσεις μας. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Και προσπαθεί να σουτάρει. Αν θέλουμε να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, πολύ ωραίο το γκολ και η όλη η ενέργεια εδώ της ομάδας για να το πετύχει, αλλά τα πάντα για μένα ξεκίνησαν από τη λάθος πάσα εκεί στο κέντρο. Αν δεν είχαν κάνει αυτό το σφάλμα, τώρα δεν θα ήταν με σκυμμένα τα κεφάλια. Η Watford παίρνει προβάδισμα με δύο γκολ και τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Στο 1-0 δεν είχε κρυφθεί τίποτα, τώρα όμως η πλάστικα αρχίζει να γέρνει ξεκάθαρα υπέρ τους. Για να δούμε. Θα το κρατήσουν μέχρι τέλους. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Κάνει μια σιρτή σέντρα. Ωραίο σου. Μπόρεσε και άλλαξε την πορεία της μπάλας. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί στην πλάγια γραμμή. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Έξυπνη κίνηση αυτή η αλλαγή. Καθώς ο παίκτης φημίζεται και για την ταχύτητά του και για τις κέρυες επεμβάσεις του. Αλμπιόλ είναι απίθανος. Ναι, πέρασε η παλιά. Επέστρεψε πίσω και κάλυψε πολύ έξυπνα το κενό εκεί για την ομάδα του. Μέσα από ενέργειες σαν και αυτή, νομίζω καταλαβαίνει κανείς πως οι μεγάλοι παίκτες. Μόνο ο goalkeeper έμεινε και κάνει το σουτ. Αν έμπαινε αυτό θα ήταν ένα καθαρά προσωπικό γκολ. Νομίζω έπραξε πολύ καλά που δημιούργησε από μόνος του τις προϋποθέσεις για να κάνει το σουτ. Πραγματικά μας έδειξε την τεχνική. Μπράβο στο προπονητή που πίστεψε στον παίχτη του και αυτός του το ανταπέδωσε. Τι να πω εγώ. Σίγουρα διάλεξε τον πιο εντυπωσιακό τρόπο για να μπει στο παιχνίδι. Πλέον υπολείπονται ένα γκολ από τους αντιπάλους. Το έκαναν το πρώτο βήμα και μάλιστα στο καλύτερο χρονικά σημείο. Για να δούμε τώρα. Θα καταφέρουν να κάνουν και το δεύτερο και καθοριστικό.
Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Σάντσες στέλνει την μπάλα μπροστά. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Χιμένεθ, με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Υπέροχη προσπάθεια. Με δύναμη θα απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Σάντσες. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Λουίξ. Και έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Γκοντίν ψάχνει τη σερτή πάσα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Να τι πρέπει να κάνουν στον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Πρέπει πια να τα παίξουν όλα κορώνα γράμματα. Ναι, όντως. Ντάνι Ρόουζ προσπαθεί να βρει η συμπέκτη. Θα δοκιμάσει το πρώτο του. Τη στέλνει μακριά. Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Στέλνει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Κάνει ένα γέμισμα μπροστά. Καιροφυλακτή για να εκδηλώσει αντεπίθεση. Λουίξ. Κινείται προς τα εμπρός. Και ακόμα μένει όρθιος. Τέτοιες έντρες, κακά τα ψέματα, δεν έχεις καμία τύχη στο παιχνίδι. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία και προτιμά να δώσει πάσα πίσω. Μαζιέλο, Νταβίντ Σίλβα. Ευκαιρία για γκολ. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Κέρια επέμβαση του τερματοφύλακα. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Θα τελειώσει τη φάση. Και παραχωρούν νέο κόρνερ. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η απόφαση, γιατί πραγματικά ο ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ κουρασμένος. Νομίζω πρόκειται απλά για μια κίνηση φρεσκαρίσματος της ομάδας. Καταφέρνουν αμέσως να ξαναπάρουν την μπάλα. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ψάχνει για συμπαίκτη του. Για να είναι σίγουρος. Έτοιμος ο σουτάρι. Μάλλον κάτι άλλο θέλει να κάνει. Αυτό το άσχημο τελείωμα τους έχει απογοητεύσει όλους. Και ειδικά τον ίδιο. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα μπορούσε να έχει κάνει σε αυτή τη φάση. Κάνει μια δυναμική κούρσα από τα δεξιά. Για να δούμε. Έχει την μπάλα σε καλό σημείο. Ο κίνδυνος πέρασε με μια έγκαιρη απόκρουση. Ωστόσο είναι κόρνερ. Για να δούμε.
αν θα καταφέρει να βρει με ακρίβεια κάποιον συμπαίκτη. Έδιωξε μακριά. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Υποπίπτει σε φάουλ. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Αυτή η αδράνεια της άμυνας θα πρέπει οπωσδήποτε να τους βαρέσει μερικά καμπανάκια. Πρέπει να σοβαρευτούν και να διορθώσουν λίγο την αμυντική τους λειτουργία. Σίλβα. Προς τα πίσω η μπαλά θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Κρέγκ Κάθκαρτ στέλνει μακριά την μπάλα. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ωραία. Σεντράρι. Κρέγκ Κάθκαρτ τη στέλνει σε ασφαλές μέρος. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ωραία. Σαν να τα έχει βρει μπαστούνια εδώ. Σίλβα. Αραούχο. Πολύ καλή προσπάθεια. Γλιτώνει τα χειρότερα. Αραούχο προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Να το στήριγμα. Ο αγώνας τελείωσε. Έχασαν τρεις πόντους. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχασαν είναι ασυνήθιστο. Έχει ενδιαφέρον η αντίδραση του προπονητή. Παρά τη Β' έδειξαν θετικά στοιχεία. Είναι στο χέρι του προπονητή τους να ειδοποιήσει και να διορθώσει τα δυσαρμονίες ώστε στα επόμενα μάτς να είναι πιο έτοιμοι. Ηλιόλουστο αυτό το στάδιο, όπου ο καιρός, όπως βλέπετε, μας έχει κάνει το χατήρι σήμερα. Και αυτός με τον τρόπο του θέλει να συμβάλλει στη γιορτινή ατμόσφαιρα που επικρατεί. Όλοι μας ανυπομονούσαμε για αυτό το παιχνίδι και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που διεξάγεται υπό ιδανικές συνθήκες. Ας το απολαύσουμε. Πολύ εντυπωσιακό το γήπεδο αυτό. Αν το επισκεφθείς, σίγουρα σου μένει αξέχαστο. Τώρα αρχίζουν όλα. Κρίστιαν Έριξεν. Έχει γίνει φάουλ. Σωστή είναι η απόφαση. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Έχει κάνει μια υπέροχη κούρσα, παρότι είναι αμυντικός. Και θα σουτάρει. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Μπάλα στον Έριξεν. Είναι οφθαλμοφανής η παράβαση εδώ. Τον έστειλε αδιάβαστο. Έριξεν. Κρίστιαν Έριξεν ψάχνει τη σιρτή πάσα. Είναι η χαρά κάθε προπονητή να βλέπει τους επιθετικούς του να παίζουν σκυλή σε άμυνα. Αυτό ατσαλώνει ολόκληρη την ομάδα. Στο σημερινό Γκόντιν! Δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Αυτοί οι παίκτες είναι πολύ επικίνδυνοι σαν αντεπιθέσεις τους. Πολύ δύσκολη δουλειά πραγματικά για την αντίπαλη άμυνα. Γκοντίν. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπέξει. Σουτάρει προς το τέρμα. Έξοχη επέμβαση από τον κίπερ. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο ο goalkeeper, αλλά μπράβο του.
μπάλα προς τα μέσα. Εφάλισε ωραία. Λουίξ. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ωραία η συνεργασία τους. Κρίστιαν Έριξεν κάνει τη μακρινή παλιά. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Αν και ξεκίνησε καλά η επιθετική προσπάθεια, τελείωσε άδοξα. Σίλβα. Αραούχο. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Λουίξ. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Αζίζ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Nice έντρα. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους. Μαζιέλο. Γκρέιαμ ψάχνει τη σιρτή πάσα. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Διώχνει την μπάλα για κάθε λεπτό. Σίλβα. Μεγάλη ευθεκάνη το σουτ. Λουκούμι η σέντρα. Ήταν μισό γκολ από μόνη. Σε αυτή τη φάση ενήργησε σαν πραγματικός κεφαλοσφαιριστής. Έπιασε μια υπέροχη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας αντίπαλος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Και ναι, πλέον έχουμε σκορ. Έχουν το πάνω χέρι τώρα. Αλλά θα πρέπει να προσέξουν να μην δεχτούν γκολ. Και αν μπορέσουν, να βάλουν και ένα. Τα πάνε καλά με την κατοχή της μπάλας, αλλά δείχνουν να έχουν στερέψει από ιδέες, ώστε να επιχειρήσουν κάποια διείσδυση. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Η μπάλα βγαίνει εκτός. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Και ναι, τον βρήκε μόνο ο goalkeeper του μήνε. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά το δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0 μόνο ασφαλές σκορ δεν μπορεί να πει. Έπαιξαν επιθετικά και ευχαρίστησαν τους οπαδούς με το σκορ και την απόδοσή τους. Τώρα, εν ώψη του δεύτερου μέρους, πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στην αμυντική τους λειτουργία. Θα τα καταφέρουν. Η Μπάσιλντον θα κλείσει το πρώτο μέρος έχοντας κεφάλι στο σκορ. Έστω και με το ελάχιστο δυνατό. Να δούμε αν θα μπορέσει να διευρύνει τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε λοιπόν να δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Το 1-0 συνήθως είναι και παγίδα, γιατί είναι αρκετά έθραυστο σκορ και αν επαναπαυθεί σε αυτό η ομάδα μπορεί να την πατήσει. Με τους παίκτες να κρίνονται πίσω, αντί να δημιουργούν νέες καταστάσεις. Προς τα πίσω η μπάλα θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Γκρέιαμ τα δίνει όλα εκεί στο αριστερό άκρο. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Έδιωξε μακριά.
η ευκαιρία. Σαν να συγκρούονται με τείχο είναι. Το σούτ. Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κάνει. Δεν ήταν άσχημο το σούτ. Λίγο καλύτερη τεχνική ήθελε μόνο. Να κρατήσει την μπάλα πιο χαμηλά. Μπράβο του πάντως. Έχει έρθει η ώρα για αλλαγή βάρδιας για μερικούς. Έξυπνη η κίνηση αυτή η αλλαγή. Καθώς ο παίκτης φημίζεται και για την ταχύτητά του και για τις κέρυες επεμβάσεις του. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Και ο προπονητής τους κάνει άλλη μία αλλαγή. Απανατά. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Εξαπολύει ένα σούτ. Με δύο γκολ διαφορά πλέον έχουν το κεφάλι του ίσου. Επιχαίνει ένα τρομερό γκολ. Απίστευτο το φάλτσο που έβαλε. Αυτά τα σούτ είναι εφιάλτης για τον goalkeeper. Αν η μπάλα πάρει καμπύλη, τότε άντε να την πιάσεις. Η Μπάσιλντον θα κάνει άλλη μία αλλαγή τώρα. Τώρα βλέπουμε να αντικαθίσταται ο σκόρερ εν μέσω αποθέωσης από το κοινό. Τα έδωσε όλα μέσα στο γήπεδο. Και αυτό φαίνεται να του το αναγνωρίζουν οι οπαδοί της ομάδας. Θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος από το πρώτο του αυτό παιχνίδι για φέτος. Η Μπάσιλντον παίρνει προβάδισμα με δύο γκολ. Και τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Με λίγη πίεση ακόμη θα τον καθαρίσουν τον αγώνα. Και τη στέλνει μπροστά. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Να και το σούτ τώρα. Χιμένεθ προσπαθεί να το πάρει πάνω του με ένα κατέβασμα από τη δεξιά πτέρυγα. Μαζιέλο. Ωραίο το τρέξιμό του από την αριστερή πλευρά. Θέλει να κάνει σέντρα από εδώ. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Για να δούμε αν θα καταφέρει να βρει με ακρίβεια κάποιον συμπαίκτη. Καθάρισε ωραία. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Κρίστιαν Έριξεν. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Η Μπάσιλντον καλά τα πάει εκεί στη μέση. Σωστοί κέρβεροι οι παίχτες. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Ω, στάθηκε πολύ άτυπα. Μαζιέλο. Αραούχο. Πολύ καλή πάσα. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Θέλει να σκοράρει. Ξαναδοκιμάζει. Και είναι δοκάρι. Σηκώθηκε το σημειάκι εδώ. Οριακά πάντως μάλλον ήταν ουσία. Αλλαγές πρώτων πυλών. Φυσικά μόλις η μπάλα βγει εκτός αγώνα. Πιστεύω πως άργησε πολύ να κάνει τις αλλαγές που δικαιούται. Και πλέον τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την ομάδα του, γιατί απομένει και λίγος χρόνος. Τη στέλνει μακριά. Μαζιέλο. Χιμένεθ.
Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Κρίστιαν Έριξεν γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Και γίνεται ξανά δικιά τους. Αναζητούν τώρα την τελευταία τους ευκαιρία. Κέρδισαν το πλάγιο. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή απόφαση του προπονητή να τον βγάλει. Να και το σφύριγμα της λήξης. Καταπληκτική απόδοση εδώ. Και ο προπονητής του θα είναι σίγουρα χαρούμενος. Καθώς οι παίκτες του έκαναν ακριβώς ό,τι του ζητήθηκε και πέτυχαν μια υπέροχη νίκη. Θα έλεγα πως το σύστημα που εφάρμοσαν δεν ήταν και τόσο δύσκολο για το καταλάβει.